Ραδιοθήβα 97,5. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Κώστα τον Βενιζέλο. Κώστα, καλημέρα. Καλή σου μέρα, Γιώργο. Είσαι καλά? Μια χαρά. Ο καιρός είναι μελαγχολικός σήμερα. Δεν ξέρουμε αυτά που θα μας πεις, αν θα μας μελαγχολήσουν περισσότερο ή θα δώσει ένα τόνο ελπίδας. Κοίταξε να σου πω, εγώ εδώ που είμαι βέβαια στη Δράμα, γιατί έχω έρθει για μια κοινωνική εκδήλωση, ο καιρός είναι θαυμάσια. Στη Θήβα δεν ξέρω. Οπότε μου μεταφέρεις ότι ο καιρός εκεί είναι μελαγχολικός. Είναι μελαγχολικός. Δημοτικό Συμβούλιο στη Θήβα. Έξαλλοι κάτοικοι. Μην λες μελαγχολικά πράγματα, λες ευχάριστα. Έξαλλοι κάτοικοι του Πυριού, γιατί δεν έχει γίνει μετακατάσταση των τσιγκάνων. Για πες μας δύο λόγια. Καταρχήν οφείλω να σου πω ότι άρχισα να πάω στο Δημοτικό Συμβούλιο και το κομμάτι αυτό το έχασα. Όμως πέρα από όλα αυτά, να εκφράσω την άποψή μου και να πω ότι είναι ένα δύσκολο κομμάτι και να διευκρινίσω το εξής. Ότι δεν είναι μόνο, δεν αφορά μόνο τους κατοίκους του Πυριού, αφορά όλη την πόλη. Το ότι διαμένω στην είσοδο της πόλης, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Ναι, αυτό, αλλά τη μεγαλύτερη επιβάρηση δέχονται οι όμοροι, αυτοί που είναι δίπλα. Συμφωνούμε σε αυτό, εγώ το βάζω σε ένα γενικότερο πλαίσιο και λέω ότι σε ό,τι αφορά τους τσιγκάνους, μας αφορά όλους. Όποιος κλείνει τα αυτιά του και τα μάτια του, κάνει κακό στον ίδιο τον εαυτό. Με λίγα λόγια να κλείνει η υπόθεση αυτή. Θεωρώ ότι θα πρέπει ο Δήμος να αρχίσει λίγο να καταλαβαίνει ότι πρέπει να κάνει παρεμβάσεις στο Υπουργείο, έτσι τους ώστε αυτή η πληγή να κλείσει. Και οι άνθρωποι αυτοί να ζουν σε ανθρώπινες συνθήκες, Κώστα, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να αφομοιωθούν στην τοπική κοινωνία. Ωραία. Άκου Γιώργο τώρα την άποψη για να τελειώνουμε και να είμαστε με τα λόγια μας. Υπάρχει μια μερίδα, αυτό έχω ξαναπεί, αλλά θα το ξαναπώ. Έτσι, γιατί αυτά πρέπει να λέγονται. Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων τσιγκάνων, οι λεγόμενοι Χαλκιδίοι, όπου θέλουν να φύγουν από τον καταβλισμό. Έχουν προτείνει και έχουμε πει στον Δήμαρχο 2-3 λύσεις. Εκεί λοιπόν στον χώρο αυτόν που πρέπει να πάνε λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να φύγουν σύντομα. Τι θα συμβεί λοιπόν εάν φύγουν αυτή η ομάδα? Οι υπόλοιποι λοιπόν που είναι από Ζεφύρι και από άλλες περιοχές που έχουν παρισφρήσει εκεί μέσα, θα εγκλωβιστούν λοιπόν στον χώρο αυτό και θα αναγκαστούν να γκρεμίσει ο Δήμος αυτά τα οποία είναι παράνομα χτίσματα. Υπάρχει ένα χαρτί στην Πολυδομία που αναφέρεται με λεπτομέρειες. Και έτσι λοιπόν θεωρώ ότι αρχίζει η πληγή αυτή να κλείνει σιγά σιγά. Θέλει όμως να σπάσει αυγά. Άμα δεν σπάσει αυγά δεν κάνεις τίποτα. Και θέλει παρεμβάσεις. Αν καθόμαστε από μακριά όλοι και λέμε «Α, καλά τι να σας κάνω», δεν λύνεται το θέμα. Έτσι. Και... Μα είχε έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο στο παρελθόν και είπε «Σε λίγες μέρες θα φτιάξουμε ένα χρονοδιάγραμμα, κάτι θα κάνουμε, τελικά δεν γίνει τίποτα». Αυτά του είπε το κ. Καλβατρής και θύμωσε και του είπε ότι ξέρεις κάτι εσύ την καρέκλα κάνεις κριτική. Δεν... Από τον καναπέ. Ναι, από τον καναπέ. Δεν κάνουμε κριτική. Προτείνουμε και δίνουμε λύσεις και θεωρώ ότι μέχρι σήμερα τουλάχιστον αυτό που κάνουμε εμείς ως μείζων αντιπολίτευση, αυτό δεν το είχε κάνει ο κ. Νικολάου. Θα το πω γιατί έτσι πρέπει να λέγω τα πράγματα. Απουσίαζε ως δημοτικός σύμβουλος. Πολίτευση. Φαίνεται πως το ρόλο του δεν ήθελε να τον υπηρετήσει σωστά. Τα λέω και στον ίδιο. Δεν λέω εδώ στο ραδιόφωνο σας. Για να παρεξηγηθώ. Δεν τα λέω στο ραδιόφωνο σας λέγοντας τα από πίσω. Τα λέω δημόσια, τα έχω πει στον ίδιο και θα του τα λέω όπως πρέπει. Θα λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Είτε είναι ευχάριστα, είτε δυσάρεστα. Ένα σοβαρό θέμα πιστεύω ότι το ήσουν στη συζήτηση για το αρχαίο δράμα. Τι ακριβώς έγινε? Ήταν ένα δράμα. Ήταν ένα δράμα. Δυστυχώς. Έτσι πως εξελίχθηκε όλη η ιστορία ήταν λάθος. Ήταν λάθος γιατί είπαμε στον Δήμαρχο ότι αυτά τα πράγματα υπάρχει μια επιτροπή που τα συζητάει και αποφασίζει. Δεν τα κάνουμε και κλεισμένα των θυρών. Και η επιτροπή αρχαίου δράματος τότε που είχε συσταθεί και αυτά, τι έγινε? Δεν προχώρησε, δυστυχώς. Την ευθύνη την είχε και ο Παπαδημητρίου σε αυτό. Λυπάμαι που το λέω, αλλά να δείτε... Και τα χρήματα τα πήρε ξανά το κέντρα 53.000 ευρώ μέσω της περιφέρειας. Σωστά. Αυτό είναι λάθος. Έτσι, αυτό πρέπει να το δει και ο Μπακογιάννης. Και οι περιφερειακοί σύμβουλοι που κάνουν πως να καταλαβαίνουν. Και εμείς σαν ΔΙΚΕΘ που περιμέναμε το ιδιωτικό συμβολητικό αυτό, το οποίο δεν ήρθε ποτέ και αναγκαστήκαμε να το ψηφίσουμε τηλεφωνικά, συμβούλιο τηλεφωνικό, για να μην χανόντουσαν τα χρήματα αυτά. Εντάξει τώρα. Όχι, δηλαδή καταλαβαίνεις, κάποιοι οδηγούσαν τα πράγματα από το κέντρα ώστε να φτάσουν στις προθεσμίες τελευταίες και να μην γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει, αυτό που είχαμε πει, αυτό που ζητούσε όλη η τοπική κοινωνία, που ζητούσαν όλοι οι φορείς.
Μα Γιώργο μου, μου επιτρέψεις να σου πω κάτι, επιτρέψεις να μιλήσω στον Νικό τώρα, γιατί δεν αισθάνομαι και καλά κύριε Πέπα και κύριε Βενιζέλο, έτσι. Γνωριζόμαστε κλειστή κοινωνία είμαστε πλέον. Να πω κάτι πολύ απλό. Κάτι είναι ταπεινή μου άποψη και νομίζω ότι είναι σωστό. Υπάρχουν σύλλογοι στη Θήβα, φιντάνια συλλόγων, που έχουν παιδιά που είναι διαμάντια. Το ξαναλέω, διαμάντια. Αυτά λοιπόν τα διαμάντια δεν πρέπει να τα εκμεταλλευτείς. Δεν πρέπει να τα προωθήσεις. Θα έρθει ο κάθε, μην πω τώρα τη λέξη, επειδή βολεύει κάποιους υποτίθεται ανθρώπους που ασχολούνται με τον πολιτισμό και είναι της αρπακτής. Γιατί με αναγκάζει να λέω για τέτοια πράγματα. Να δίνουμε χρήματα. Όχι. Έχω διαφορετική άποψη. Υπάρχουν σύλλογοι που έχουν πολύ καλούς ηθοποιούς και πολύ καλό υλικό ανθρώπων που μπορείς να καταφέρεις και να κάνεις θαύματα. Και έχουν δείξει και δείγματα γραφής ότι ασχολούνται και βοηθάνε την πόλη. Γιατί εδώ θα, θα γίνουν 15 νομίζω συνεδριάσεις, 15 μαθήματα και από εκεί και πέρα όλα θα πάνε στην Αθήνα και θα γίνουν αυτά που γίνανε όπως την προηγούμενη φορά με ένα αμφιλεγόμενο έργο το οποίο ανέβηκε και δημιούργησε και τεράστια προβλήματα στην ιστορία της πόλης. Συμφωνούμε απόλυτα. Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα σε αυτό που είπες. Συμφωνώ. Απόλυτα. Από εδώ και πέρα δεν πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει, μιλάμε, μια επιτροπή να φτιαχτεί και να επισκεφθεί και τον κύριο Μπακογιάννη, να τον καλέσει τον κύριο Μπακογιάννη στο Δημοτικό Συμβούλιο για να σταματήσει αυτό ή ακόμη και να φρενάρουν τα 50.000 ευρώ να πάνε μέσω της ΔΙΚΕΘ, να τα πάρει ΔΙΚΕΘ και ας υπογράψει ΔΙΚΕΘ προγραμματική σύμβαση με τους συλλόγους. Αυτό είπαμε, αυτό είπαμε. Λοιπόν, αυτό είπα ακριβώς που λες. Πρέπει να συνεδριάσει επιτροπής και να γίνει αυτό ακριβώς που λες. Αυτό είπαμε. Ακριβέστατο, για να είμαστε ειλικρινείς. Και είπε ο κ. Δήμας ότι θα γίνει. Ελπίζω ο κ. Παπαδημητρίου να ξυπνήσει από το λίθαργο. Θυμάται τον ύπνο του δικαίου. Πάμε, είναι φίλος μου Γιάννης, αλλά από μακριά δεν διοίκησε ένα τομέα. Αν και τα δείγματα γραφής μέχρι τώρα δείχνει ότι δεν έχει διοικήσει μέχρι σήμερα τίποτα. Απόνεινε. Βαριά λέξη. Βαριά λέξη, η αλήθεια είναι. Να σας πω κάτι τώρα για να μιλάω. Δεν έχω μάθει να χαϊδεύω κάποιον που δεν ασχολείται. Μου αρέσει να λέω πράγματα καλά για αυτόν που κάνει κάτι. Για αυτόν που δεν κάνει κάτι θα λέω ότι είναι άχρηστος. Και στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ ότι δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Πάει σπίτι του. Το ξαναλέω για πολλές φορές. Δεν έχει τίποτα. Ούτε επίπεδο έχει, αλλά ούτε και καμία διάθεση να προσφέρει έχει. Και μπορώ να σου πω ότι να μην το ψηφίσανε, να τον χαίρονται. Τσάπα τον ψήφο που δώσανε. Έτσι, να είμαι σκληρός, αλλά με προκαλείτε και θεωρώ ότι δεν χρειάζεται. Δεν έχει να προσφέρει τίποτα αυτός ο άνθρωπος. Απολύτως τίποτα, δεν έχει επίπεδο. Λυπάμαι που το λένε, είναι πραγματικότητα. Αρχαιρεσίες τώρα για καινούριους αντιδημάρχους πότε έχουμε? Αφορά τον κύριο Δήμαρχο, όχι εμάς. Ναι, ημερολογιακά θέλω να σε ρωτήσω. Τις επόμενες μέρες, τον Φεβρουάριο. Δηλαδή μέχρι τέλος Φεβρουαρίου είναι. Ναι, ναι, και τι θα αλλάξω μαλλιούς, θα βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Απλώς ρωτάω για να δω πότε θα είναι. Να δω τι σενάρια παίζονται και να καθίσουμε, μιλάμε και να ενημερώσουμε και τους πολίτες το τι ακριβώς θα γίνει. Γι' αυτό λέω. Δηλαδή πρέπει μέχρι τέλος Φεβρουαρίου να έχουν αντικατασταθεί οι αντιδήμαρχοι. Οι αντιδήμαρχοι, δεν ξέρω. Οι αντιδήμαρχοι, ναι. Και μετά έχουμε και αρχιερεσίες στις επιτροπές. Στις επιτροπές και στους οργανισμούς. ΔΟΘ, ΔΙΚΕΘ και τα λοιπά. Σωστά. Είναι έτσι. Λοιπόν Κώστα, να σε ευχαριστήσω, να περάσεις όσο καλύτερα στη Δράμα και φέρε κανένα αρχαίο δράμα να μην γίνει δράμα από τη Δράμα. Επειδή είμαι με έναν πρόεδρο ενός πολιτιστικού συλλόγου πολύ καλό μου φίλο, έτσι, μου έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό τους εδώ, είμαστε σε ένα αρχαίο θέατρο της Δράμας εδώ, όπου θα βγάλει μια φωτογραφία να τη δεις, οφείλω να σου πω ότι οι άνθρωποι αυτοί εδώ ασχολούνται με τον πολιτισμό ενεργά και τώρα μου λέει, αυτό συζητούσαμε πριν με πάρεις τηλέφωνο, ότι στον πολιτιστικό σύλλογο που είναι ο εκείνος έχει 135 παιδιά. Το ξαναλέω. Έχει 135 παιδιά. Έχεις δίκιο. Αυτό έτσι δεν είναι. Έχεις δίκιο. Εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι, βλέποντας ότι είδα κάποια παιδιά εδώ, έτσι, αισθάνομαι τουλάχιστον ηθικά ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν, επιτελούν έργο. Και εδώ παρέξεση, δεν παρεξηγηθώ. Το ξαναλέω. Στην πόλη μας έχουμε πολύ καλούς συλλόγους
και πολύ καλούς ανθρώπους που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό, αρκεί να τους ανακαλύψουμε και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να εξελιχθούν. Εγώ αυτό έχω, αυτή είναι η άποψή μου. Και οι δυνατότητες υπάρχουν. Αρκεί να θέλουμε. Και να πείσουμε τις μικροπολιτικές και αυτό μου έτσι, αν κάνουν κάτι τέτοιο. Και εδώ είμαστε να με κρίνετε όπως το κάνετε. Και πολύ αυστηρά, μάλιστα, και δεν με επηρεάζει καθόλου. Σας έχω κρίνει και πολύ σκληρά μέχρι... Δεν έχω κανένα πρόβλημα, κύριε Πατρίκη. Μέχρι εσχάτων. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν είχα και δεν έχω. Και δεν θα έχω, σας το λέω μα. Να με κρίνετε και να μου κάνετε κριτική και να γίνομαι καλύτερος. Γι' αυτό το θέμα ήταν τόσο σοβαρό, το οποίο μιλάμε και ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου, ο οποίος έχει διαγραφεί από τον επικεφαλή του συνδυασμού, έβγαλε και αυτός ένα σκληρό, μια σκληρή ανακοίνωση για το αρχαίο δράμα. Δράμα, εδώ στη δράμα λέω εγώ, απαντώ σε αυτό που λέτε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω Κώστα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε και θα τα πούμε από Δευτέρα, γιατί οι εξελίξεις είναι πολύ σοβαρές και πρέπει να ερευνήσουμε και το θέμα του hot spot. Θα το πω γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα, αρκετά σοβαρό, και να προσέχουν οι πολιτικοί που βγαίνουν και κάνουν και δίνουν συνεντεύξεις τι λένε και τι έχουν στο μυαλό τους. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό και να δούμε πώς ένας χώρος ο οποίος έχει ταυτιστεί και με τα χαρτιά της πολεοδομίας του Δήμου Θηβαίων ότι είναι... Που λένε ότι είναι στάβλος. Ναι, στάβλος και για πρατήρια, πώς γίνονται ξενοδοχείο. Θα να δούμε. Λοιπόν, να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Έκανες τις ειδήσεις πάλι. Έκανες και τις ειδήσεις, έτσι. Πάντα πρέπει να βγάλουμε ειδήσεις. Σβρή μου φαίνεται τον τρόπο να με εκνευρίζεις εκεί την ώρα που πρέπει για να λέω αυτό που θες. Καλά, εντάξει, τώρα γνωριζόμαστε και τόσα χρόνια, 30 τόσα χρόνια. Δεν μπορούμε να σε εξωθήσουμε το να βγάλεις μια είδηση. Βεβαίως, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, καλημέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, καλημέρα.